Καλησπέρα κύριε Θοδωρακίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ. Θέλω καταρχήν να μας πείτε με την πρώτη εξωτερική ματιά, αν και η δική σας είναι πολύ πιο διεισδυτική, εάν μιλάμε για μια δίκαιη συμφωνία ή όχι. Το δίκαιο στις συμφωνίες δεν μπορεί να είναι έτσι όπως το κατανοούμε όλοι. Μάλλον είναι αμφιβαρής και όχι ετεροβαρής. Αλλά αυτό μένει να το δείξει η ιστορία. Έρχεται από πολύ μακριά, κύριε Στεργιόπουλε, και θα πάει πολύ μακριά, εκτιμώ. Εξηγήστε μας λίγο τι σημαίνει θα πάει πολύ μακριά καταρχήν. Θα πάει πολύ μακριά πρώτον πρακτικά για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και αν ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Διαφαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί. Και δεύτερον, μένει στην ιστορία να δείξει μετά από 10 χρόνια αν το κράτος της Βόρειας Μακεδονίας μπορεί να πει ότι η επαρχία Μακεδονία είναι ομότιμη και πρέπει κάπως κάτι να γίνει για να υπάρξει ένα ιδιαίτερο καθεστώς ένωσης. Θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τα πιο απλά, να πάμε στα πιο δύσκολα, γιατί εσείς αντιλαμβάνεστε καλύτερα και τα χρονοδιαγράμματα. Πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει μια συνταγματική αναθεώρηση στο γειτονικό κράτος και μάλιστα να καλύψει και όλες τις πτυχές της συμφωνίας? Έχω επιφύλαξη αν αυτό μπορεί να ολοκληρωθεί έως το ερχόμενο φθινόπωρο. Ναι. Σε κάθε περίπτωση είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα που πρέπει να συμφωνηθούν έτσι ώστε σε ένα βάθος τριετίας να έχει ολοκληρωθεί το όλο θέμα. Το πρόβλημα είναι αλλού. Και το πρόβλημα είναι πόσο ο νέος πελάτης, και προσέξτε πώς σας το τοποθετώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ναι, θα αναπτυχθεί έτσι ώστε στο μέλλον να προσφέρει στις κεντρικές ευρωπαϊκές δημοκρατίες και ιδιαίτερα στη Γερμανία, η οποία πίεζε και ήταν και η πρώτη που χαιρέτησε, ναι, τον μεγάλο άξονα της Βαλκανικής από το Βελιγράδι, από το Δούναβι μέχρι τα νερά του Αιγαίου στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Εμπορικό. Τώρα, ναι, τα κρατικά σύνορα, οι διοικήσεις, οι κυβερνήσεις, εφόσον δημιουργήθηκε ένα κράτος με έδαφος, λαό, σύνταγμα, κυβέρνηση και τώρα πια αποκτά ένα όνομα, ναι, το οποίο το παραχωρεί η Ελλάδα, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι το Κόσοβο από πάνω, ξέρετε, είναι και αυτό κράτος μόρφωμα. Βεβαίως. Είναι το Πρέσεβο που υπάρχει Ισλαμική επιρροή και υποδέχονται τον κύριο Ερντογάν με την ανοχή της Σερβίας ως τέλος πάντων προστάτη, για να μην χαρακτηρίσω, ναι, αλλιώς, και έχουμε μια αδύναμη Σερβία η οποία σκηνοβατεί σε μια πολιτική μεταξύ Τουρκίας, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θα ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή επιρροή στη Βαλκανική και στρατιωτικά θα ελέγχει όλη τη Βαλκανική το ΝΑΤΟ, φτάνοντας η ανάσα του πιο κοντά στην Ρωσία, ή θα υπάρξουν προβλήματα? Αυτά είναι για το μέλλον. Ναι. Για την ώρα καταφέραμε το εξής. Μια χώρα η οποία δεν είχε μπει στο ΝΑΤΟ χωρίς η Ελλάδα να βάλει βέτο. Δεν είχε αναγνωριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη υπό την έννοια ότι το φύρωμα αυτό που λέμε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ήταν ένα προσωρινό προσωνύμιο και όχι μία ονομασία. Ναι. Άσχετα αν είχε αναγνωριστεί από άλλα κράτη. Τη στιγμή κατά την οποία η Βόρεια Κορέα μεσούντος του εμφυλίου των δύο χωρών, Βορείου και Νοτίου Κορέας, είχε αναγνωριστεί σαν Βόρεια Κορέα. Αυτό λοιπόν καταφέραμε και το ανατρέψαμε ετεροβαρός και λέμε υπάρχει μία χώρα η οποία ως τώρα με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είχαμε μετά τα εμπάργο και όλα αυτά, ίσως τα θυμούνται οι ακροατές. Βεβαίως. Δεν χρησιμοποίησε ποτέ το προσωνύμιο αλλά φρόντισε και εμπέδωσε το όνομα Μακεδονία. Άρα έχουμε ένα κράτος τώρα Βόρειας Μακεδονίας και μια επαρχία του ελληνικού κράτους που λέγεται Μακεδονία. Με γλώσσα, με μεταφρασμένο το Βόρεια, ναι, με ό,τι συνεπάγεται, χωρίς κανένα σλαβικό προσδιορισμό
της εθνότητας και της γλώσσας. Οι περιορισμοί είναι που περιλαμβάνει... καλή η προσφορά του πελάτη που κάναμε και φτιάξαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Ναι. Δεν ξέρω και δεν γνωρίζω, ακούγοντας τον Πρωθυπουργό είπε ότι μερικοί πιστεύουν στους εξωγήινους, τι ανταλλάγματα ή τι πιέσεις υπήρχαν και υπάρχουν έναντι του ελληνικού δανεισμού από τη Γερμανία, η οποία είναι επισπεύδουσα. Αυτό είναι το κυρίαρχο ερώτημα, κύριε Θεοδωρακίδη. Και επιτρέψτε εμείς μου να σας πω το γιατί γεωπολιτικά. Είδατε ότι το αμερικανικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον Ινδοειρηνικό ωκεανό. Ναι. Η συνάντηση του Βορειοκορεάτη με τον Αμερικανό πρόεδρο έχει αυτή την προοπτική, δηλαδή να εξαλειφθεί μια μικρή χώρα, πυρηνικό αγκάθι, μια απειλή σκιώδης που χρησιμοποιείται από την Κίνα, έτσι ώστε να επικυριαρχήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια συμμαχία Ιαπωνίας, Κορέας αποπυρηνικοποιημένης, Αυστραλίας, Φιλιππίνων, με στόχο να βάλουν και τις Ινδίες μέσα για να αποκλειστεί η Κίνα. Το ίδιο ευρωπαϊκά θέλουν η Γερμανία να αποκλείσει τη Ρωσία. Την αφήνουν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, προεξαρχούσεις της Γερμανίας, ναι. Διότι η Βρετανία έφυγε. Και τώρα με Brexit, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η νέα Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι σοβαρό το Brexit αμυντικά, επισπεύδει η Γερμανία και παίρνει τη Βαλκανική και η Ελλάδα παραχωρεί συμφωνίες που κάποτε έπρεπε να παραχωρήσει, αλλά αλλιώς. Εμείς κατά την ταπεινή κερδίσαμε. Μου άποψη. Έτσι λοιπόν, εάν δεν έχει πάρει και ανταλλάγματα, ούτε τη ζητημένης. Εμείς τι κερδίσαμε σε πρώτη ανάγνωση? Υπάρχει κάτι που είναι φανερό και μπορούμε να το μεταφέρουμε? Μπορώ να πω την εύνοια της Γερμανίας και τα χειροκροτήματα των Αμερικανών και ότι είμαστε καλά παιδιά. Αυτό διαφαίνεται. Ας βγουν και ας πούν ευθέως ότι κερδίσαμε και 10% μείωση στο δάνειο. Αν υπάρχει μυστική διπλωματία. Αν, όπως λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, αυτά είναι για όσους τους ψεκάζουν ή όσους πιστεύουν στους εξωγήινους, προσωπικά μιλώντας σας, παραπέμπω σε δημοσιεύματα γερμανικών εφημερίδων προμηνώς, προ 2 εβδομάδων, που συνέδεαν τις πιέσεις για το χρέος με την επίλυση του Σκοπιανού ζητήματος. Μάλιστα. Δεν βλέπω να παίρνουμε πολλά, είμαι μόνο μια καταρχήν ευκολότερη μετά από 3 χρόνια εμπορική συνδιαλλαγή, την οποία είχαμε. Παραχώρηση των τραπεζών στις γερμανικές και στις αυστριακές τράπεζες, κεντροευρωπαϊκό, δηλαδή γερμανοαυστριακό έλεγχο της Βαλκανικής, και εμείς κοιτάζουμε χαμογελαστά, τι να πω. Μάλιστα. Είμαστε σε μια πορεία ειρήνης. Επειδή αυτή η διαδικασία, αν ολοκληρωθεί έτσι όπως την σχεδίασαν οι δύο πρωθυπουργοί και τα αρμόδια επιτελεία, ναι, των Υπουργείων Εξωτερικών, τελειώσει με αυτόν τον τρόπο που έχει περιγραφεί από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και από τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό μέχρι αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μελλοντικά κίνδυνος σε 5, 10, 15 χρόνια από αυτά που θα πάρουν από αυτή τη συμφωνία ξαφνικά να το γυρίσουν, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, οι Σκοπιανοί και να έχουμε άλλα και στο τέλος να μας λένε πάλι στο ΝΑΤΟ «Α, είσαστε και τα δύο κράτη-μέλη, βρείτε τα μεταξύ σας». Εννοείται αυτό το πράγμα. Εννοείται το βρείτε τα μεταξύ σας, γιατί μεν στρατιωτικά δεν κινδυνεύουμε από τα Σκόπια όπως είναι διαμορφωμένα τώρα, με τις όποιες πιέσεις που ίσως βρουν... Κύριε Θεοδωρακίδη, αντικειμενικά, από τι μπορούμε να κινδυνεύσουμε? Από τον τουρκικό επεκτατισμό στη Βαλκανική, όταν θα είναι σε αγαστή συνεργασία οικονομικά με τους συμμάχους μας, με τους Γερμανούς, όπως είναι τώρα. Άρα λοιπόν είναι το περίφημο τόξο αυτό που φτιάχνουν, ναι, οι Τούρκοι, το οποίο έτσι. Δεν το, με το να δημιουργήσουμε μια χώρα η οποία θα είναι, υποτίθεται, χωρίς ανθεληνικά συναισθήματα, γιατί τους παραχωρήσαμε ότι είναι Μακεδόνες και έχουν μακεδονική γλώσσα και ότι
το η ηθαγένεια θα είναι μακεδονική, δηλαδή πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Έτσι λέει η συνθήκη, την οποία διάβασα. Δεν ξέρω αν δεν έχω πρωτότυπο. Τα διάβασα από τα... Με αυτά τα δεδομένα μιλάμε. Με αυτά τα δεδομένα μιλάμε. Μάλιστα. Τώρα, όλα αυτά είναι... όμως με μια κυβέρνηση ενός μετριοπαθούς με το όνομα Ζάεφ. Ναι, με μια διαφορετική τα συμφέροντα. Με μια διαφορετική κυβέρνηση, δηλαδή παραδείγματος χάρη με μια κυβέρνηση τύπου Γκρουεύσκη, τι θα συνέβαινε? Θα συμβεί, θα αναφυγεί ο αλυτρωτισμός και δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει το θέμα. Και μην ξεχνάμε ότι η ιστορία όταν επαναλαμβάνεται έχει άσχημα αποτελέσματα, διότι ξέρουμε τι αμαχήθηκε για να δημιουργηθεί η Μακεδονία και τι αμαχήθηκε και πώς οδηγήθηκε μετά το Δεύτερο Πόλεμο η Ελλάδα, προκειμένου να εξισορροπηθούν αυτές οι σφαίρες επιρροών στο βόρειο κομμάτι μας. Βλέπετε πόσο προσεκτικά το θέτω. Θα επιστρέψω για να κλείσουμε στην αρχική ερώτηση και θα την κάνω λίγο πιο συγκεκριμένη. Πιστεύετε ότι το χρονοδιάγραμμα το πραγματικό, μίνιμουμ και μάξιμουμ, για να έρθει αυτή η συμφωνία στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι 6 μήνες έως 3 χρόνια? Κατάλαβα καλά? Έτσι, ακριβώς όπως το είπατε, 6 μήνες έως 3 χρόνια. Θα εξαρτηθεί και από τις πολιτικές εξελίξεις εντός Ελλάδος. Δηλαδή βλέπω να πλησιάζουμε τις εκλογές, οπότε να υπάρχει συμφωνία αλλά και να αποφεύγεται από αυτούς που την έφεραν πολιτικά. Κατά αντιστοιχεία, για να φτάσουμε στο σημείο να λέμε αν είναι βορειομακεδονικός ο Χαλβάς ή μακεδονικός, αυτό θα φτάσει και 3 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοδωρακίδη. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.